ή δεν σταματάει. Ο αδύναμος κρίκος, από ό,τι ξέρω, γιατί τις διαπραγματεύσεις τις κάνει η εταιρεία παραγωγής, δεν θα συνεχίσει για τέταρτη χρονιά στο Sky. Από ό,τι ξέρω, είναι πολύ κοντά στο να κλείσει σε ένα άλλο κανάλι. Νομίζω είναι και δύο κανάλια που συζητάνε και τα δύο κανάλια θέλουν να το συνεχίσουν μαζί μου τον Κρίκο. Εντάξει, μετά από τρία χρόνια το να ολοκληρώνεται ένας κύκλος σε ένα κανάλι και να αρχίζει σε ένα άλλο δεν είναι κακό. Αν δείτε και άλλες εκπομπές από ό,τι είδα δεν συνεχίζονται. Προφανώς θα θέλουν να κάνουν μια ανανέωση. Πάντως, no hard feelings. Άλλη τηλεοπτική πρόταση υπάρχει για εκπομπή σε ελληνικό κανάλι. Είτε πρωινό, είτε ψυχαγωγία, είτε να παρουσιάσετε ένα reality. Όχι, το τελευταίο δεν παίζει. Κατά καιρούς γίνανε, τα ξέρετε, αλλά δεν είναι κάτι που θα ήθελα. Υπήρξαν διάφορες κρούσεις και πιο παλιά. Δεν χωρούσε ακόμα ένα project εδώ. Γι' αυτό και δεν με είδατε τελικά στο Chase, στο Mega. Είχαμε σχεδόν συμφωνήσει να το κάνω εγώ, αλλά δεν έκατσε το timing. Μαρία Μπακατώρου, πώς τη βλέπετε? Καταπληκτική. Θα το παρουσιάσετε και την επόμενη χρονιά? Ναι, το Chase έχει ανανεωθεί και τρίτη χρονιά στον Αλφα Κύπρου, ναι.